Κώστας κάνει δηλώσεις. Έτσι ήξερα. Είναι το γένος μου. Βεβαίως. Και τιμητικό γένος, για όσους ξέρουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλατε ως υπηρεσιακή υπουργός μαζί με τους άλλους συναρμόδιους υπουργούς και όπως αναφέρατε και εσείς με την αμέσως συμπαράσταση των εργαζομένων, ώστε σε συνθήκες ιδιάζουσας και παρατεταμένης δημοσιονομικής κρίσης η έναρξη της σχολικής χρονιάς να βρει τα σχολεία έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι πρώτο μέλημά μας είναι η άμεση επίλυση των εκκρεμωτήτων, ώστε το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει σύντομα, τις επόμενες μέρες, σε πλήρη ανάπτυξη, χωρίς τα προβλήματα που κατά παράδοση τα τελευταία χρόνια συνοδεύουν την έναρξη της σχολικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, αναλαμβάνουμε σήμερα την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας, τόσο ο υποφαινόμενος όσο και η πανεπιστημιακή, ο κύριος Φωτάκης, του οποίου το σημαντικό έργο ήδη γνωρίζετε, η κυρία Αναγνωστοπούλου, καθώς και ο πρώην πρίτανης κύριος Πελεγρίνης. Έχουμε συνείδηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί εθνική και κοινωνική προτεραιότητα. Η διακονία αυτού του σκοπού προϋποθέτει την αναζήτηση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συγκλήσεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα μεταρρυθμιστικό όραμα και το σχολείο να αποκτήσει και πάλι την κεντρική θέση του στο δημόσιο βίο, να μετατραπεί σε κύτταρο για την ανάταξη της χώρας και σε φορέα δημοκρατικών αξιών. Και ακόμη έχουμε συνείδηση ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η σταθερή πορεία προς ένα δημοκρατικό σχολείο, σε ένα σχολείο που δεν θα συνθλίβει τα παιδιά μέσα σε συνθήκες άκρατου ανταγωνισμού, αλλά θα διαφυλάσσει το μορφωτικό του ρόλο, προϋποθέτει την αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός, αυτός ο αφανής κοινωνικός εργάτης, συχνά απαξιώνεται, όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και μέσα στο γενικότερο κλίμα της κρίσης αξιών. Το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, έχει να επιτελέσει ένα σύνθετο, επίγον και διαρκές έργο, προκειμένου η συνταγματική επιταγή «Η μόρφωση για όλους» να αποκτά καθημερινά μεγαλύτερη υπόσταση. Γι' αυτό, παράλληλα με τη μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας του σχολείου, θα οργανώσουμε ένα εθνικό κοινωνικό διάλογο, προκειμένου να αναδειχθούν όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και οι δυνατότητες, οι δρόμοι για την επίλυσή τους. Θα επιμείνουμε σε αυτό το διάλογο. Συνεχίζουμε το έργο της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας, με τις αναγκαίες τομές και όποιες επανατοποθετήσεις κριθούν επιβεβλημένες μέσα από το διάλογο. Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον Αριστείδη Μπαλτά και τον Τάσο Κουράκη, τον Δημήτρη Χασάπη που είναι εδώ, καθώς και τους συνεργάτες τους για αυτό το έργο. Λοιπόν.